Οι άνθρωποι της ΕΛΕΠΑΠ φιλοδοξούν η εκδήλωση που διοργανώνει το τοπικό παράρτημα στην παραλία του Βόλου το μεθεπόμενο Σάββατο 4 Ιουνίου να αποτελέσει μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή και να καθιερωθεί έτσι ώστε να γίνει ακόμη πιο στενή η σχέση της ΕΛΕΠΑΠ Βόλου με την τοπική κοινωνία. Η φιλοδοξία μας είναι να κάνουμε μια γιορτή, ένα μεγάλο πανηγύρι, να περάσουμε πάρα πολύ καλά όλοι όσοι έρθουμε εκεί, είτε μικροί είτε μεγάλοι, οικογένειες. Να είναι μια μεγάλη γιορτή που θα μας μείνει αξέχαστη και να δώσουμε ένα ραντεβού ξανά του χρόνου να το ξανακάνουμε ακόμα καλύτερο. Το μεθεπόμενο Σάββατο από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα διοργανώνεται στην παραλία του Βόλου ένα τρίπτυχο εκδηλώσεων που περιλαμβάνει παιχνίδι, ιστιοπλοϊκό περίπατο στον Παγασιτικό και βόλτα στην παραλία από το Πανεπιστήμιο μέχρι τον Άγιο Κωνσταντίνο. Ένα απλό περπάτημα το οποίο εμείς το χαρακτηρίζουμε 1000 βήματα ζωής για τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ, το οποίο θα εξελιχθεί στο παραλιακό μέτωπο από το κτίριο Παπαστράτου προς την Εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου μπροστά από το πάρκο. Η δεύτερη ενότητα θα αφορά ένα παιχνίδι, το κυνήγι του χαμένου θησαυρού, στο οποίο οι συμμετέχοντες θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι με τους συμμετέχοντες μέσα στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου. Και η τρίτη δράση, η οποία είναι και πιο καινοτόμα θα ήθελα και γίνεται για πρώτη φορά στην πόλη μας, θα είναι με την συμμετοχή σκαφών, ιστιοφόρων σκαφών, πολλά από τα οποία βρίσκονται στο λιμάνι εδώ του Βόλου, στο οποίο οι συμμετέχοντες θα παίξουν αυτό το παιχνίδι που ίσως πολύ γνωρίζετε, το escape room, λύγοντας πλέον ένα γρίφο, έτσι ώστε πλέον μετά να σαλπάρουν και να κάνουν μια απολαυστική βόλτα στον Παγασιτικό. Στις εκδηλώσεις θα λάβουν μέρος οι Ολυμπιονίκης Πηγή Δεβετζή, ο παλέμαχος στάρ του μπάσκετ Ευθύμης Ρετζιάς και ο παγκόσμιος πρωταθλητής της ποδηλασίας Χρήστος Βολικάκης, η υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρύ, ο υφυπουργός Παρά το Πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος και οι βουλευτές του Νομού Μαγνησίας θα ξεδιπλώσουν το ταλέντο του στη μαγειρική. Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να παρευρεθούν, να συμμετέχουν. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσουν σημαντικά στο έργο της ΕΛΕΠΑΠ, για το οποίο πολλές φορές έχουμε μαζευτεί και για το οποίο νομίζω όλοι γνωρίζετε ποια είναι η προσφορά στην κοινωνία του Βόλου και σε αυτές τις οικογένειες με αυτά τα γενναία παιδιά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η ΕΛΕΠΑΠ Βόλου ιδρύθηκε πριν από 24 χρόνια και αποτελεί το μοναδικό παράρτημα της ΕΛΕΠΑΠ σε όλη τη Θεσσαλία και την Στερεά. Σήμερα παρέχει πολύτιμες υπηρεσίες σε 80 παιδιά με ξεχωριστές ικανότητες, ενώ στο παράρτημα του Βόλου λειτουργούν τμήματα βρεφών και πρώιμης παρέμβασης. Πριν 24 χρόνια επιλέχθηκε ο Βόλος για να ιδρυθεί παράρτημα της ΕΛΕΠΑΠ. Δεν επιλέχθηκε καμία άλλη πόλη στην ευρύτερη περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας. Και αυτό νομίζω για το Βόλο είναι πολύ τιμητικό, διότι δείχνει ότι είναι μια πόλη που έχει ευαισθησίες, που έχει πολιτισμό και μπορεί να στηρίξει τέτοιες δομές.